Στην τηλεόραση, όταν ξεκινούσε, ήταν εκείνη η όμορφη Καστανή στο πρώτο σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Στο θέατρο που έμεινε και άνθησε, η Γογό Μπρέμπου είναι πάντα εκείνο το μαγικό, ταλαντούχο πλάσμα με τη ζεστή φωνή, μια ηθοποιός με αίσθημα και έκρηξη, που οι κριτικοί περιγράφουν ως βόμβα τυλιγμένη σε μετάξι. Και αυτά είναι 15 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για αυτήν. Είναι Αθηναία και Σκορπιός, γεννημένη την 21η Νοεμβρίου. Αν μπορούσε να περιγράψει τον εαυτό της με μια λέξη, αυτή θα ήταν το ρήμα «επιμένω». Μεγάλωσε στο Χολαργό, η μεσαία από τρεις αδερφές. Ακόμα θυμάται τις λεμονιές της Μεσογείου και τα μεγάλα άδεια σπίτια με τα τεράστια οικόπεδα όπου αλώνιζαν τα πιτσιρίκια της γειτονιάς. Έχει διατελέσει και σύμβουλο στους Δήμους Παπάγου Χολαργού. Λέει πως ήθελε να γίνει ηθοποιός από μικρό παιδί, τότε που η γιαγιά της έβαζε και άκουγε θέατρο στο ραδιόφωνο. Η φωνή της Λαμπέτη και του Κατράκη ήταν τη εισιτήριά της για έναν κόσμο μαγικό. Λαχταρούσε να μάθει να λέει ιστορίες που μεταφέρουν τους ανθρώπους αλλού. Είδε για πρώτη φορά θέατρο στα 5 της, το έργο «Νταντάδες» του Γιώργου Σκούρτη. Όταν είπε στον πατέρα της πως θα πάει σε δραματική σχολή, εκείνος δεν το είδε με καλό μάτι. «Δεν θέλω η κόρη μου να γίνει θεατρίνα», ήταν η απάντησή του. Όσο σπούδαζε στη σχολή Βεάκη, τις καθημερινές έκανε 10 ώρες μαθήματα και πρόβες και κοιμόταν ελάχιστα. Τα δε Σαββατοκύριακα δούλευε σε ένα μπαρ στην Κολοκοτρώνη για το χαρτζηλίκι της. Ακόμα και έτσι πιστεύει πως αυτή ήταν η πιο ωραία περίοδος της ζωής της. Η πρώτη παράσταση στην οποία έπαιξε ήταν η Ελένη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Χουβαρδά στην Επίδαυρο. Συμμετείχε στο χορό. Θυμάται ακόμα πως πριν κάνει είσοδο στην ορχήστρα του θεάτρου, χτύπησε το δημόσιο τηλέφωνο δίπλα από το σημείο που ήταν συγκεντρωμένες οι κοπέλες του χορού. Εκείνη το σήκωσε και άκουσε μια κυρία να λέει: «Μήπως ξέρετε τι παίζει στην Επίδαυρο σήμερα?» Αυτή είναι ίσως η πιο τρελή ιστορία που έχει να διηγηθεί στα τόσα χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά. Της αρέσει πολύ να δουλεύει το βράδυ, να διαβάζει, να ακούει μουσική και να ονειροπολεί. Συχαίνεται το πρωινό ξύπνημα. Έχει κάνει πιο πολύ και καλό θέατρο, λιγότερο τηλεόραση. Το ρόλο στο «Η ζωή μας μια βόλτα» τον πήρε μετά από κάστινγκ, στο οποίο εκείνη δεν ήθελε να πάει, αλλά την έπεισε η αδερφή της. Όλους τους ρόλους της τους μαθαίνει γράφοντάς τους. Γράφει τα λόγια της, γράφει παρατηρήσεις για τους ήρωες, για την κίνηση και για τη σκηνική δράση. Γενικά, γράφει πολύ. Και διαβάζει άλλο τόσο. Συμμετέχει και σε ένα podcast, όπου διαβάζει αποσπάσματα βιβλίων. Λέει πως το λεωφορείο ο πόθος και τα μονόπρακτα του Tennessee Williams της άλλαξαν τη ζωή. Την πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν ακόμα νέα, πρωτόβλητη ηθοποιός, πήγε στην Αγία Σοφία και αγόρασε κάτι όμορφα κόκκινα παπούτσια. Μέχρι πρόσφατα τα φορούσε πάντα στις πρόβες γιατί τα θεωρούσε τυχερά. Μαγειρεύει πολύ καλά και από πολύ μικρή, γιατί και οι δύο γονείς της δούλευαν πολλές ώρες. Ο μαγειρικός της παράδεισος μυρίζει ψημένη ζάχαρη και σοκολάτα, όπως η κουζίνα της γιαγιάς της. Στους ανθρώπους την εντυπωσιάζει η ευγένεια, η πηγαία καλοσύνη, η ξυπνάδα και η αίσθηση του χιούμορ. Την απογοητεύει σκληρότητα. Πριν λίγα χρόνια πέρασε μια περιπέτεια υγείας που την έμαθε, όπως λέει, πως η ζωή είναι σύντομη. Πρέπει να ξέρεις πότε να παλεύεις και πότε να αφήνεσαι στη σοφία της. Και να μην πάβεις ποτέ να ελπίζεις.